ήρθατε σε ένα μοναδικό vlog από τις υπέροχες Μαλδίβες! Λοιπόν, έχουμε έρθει γαμήλιο ταξίδι. Θέλω να σας δείξουμε το δωμάτιό μας. Δείτε πόσο όμορφα μας το στολίσανε. Μας έχουν γράψει και happy honeymoon. Γλυκούλιδες. Θέλω να σας δείξω. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Εντάξει, προφανώς. Διότι μια μέρα ολόκληρη ταξιδεύαμε για να έρθουμε εδώ. Είναι λίγο ταλαιπωρία, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Να σας δείξω το δωμάτιο. Δείτε τη πισίνα μας που έχουμε στο δωμάτιο. Και πάμε να σας δείξω και τους υπόλοιπους χώρους. Θέλω να σας δείξω το υπέροχο μπάνιο που έχουμε πανιέρα μες στη μέση. Εδώ δύο καθρέφτες και νυπτήρες. Εντάξει. Απίστευτο είναι βασικά. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ σκαλίτσα για να κρεμάμε πετσετούλες. Και προφανώς εδώ πέρα έχουμε για να βάζουμε τα πραγματάκια μας. Ακόμα περιμένουμε τις βαλίτσες, δεν έχουν έρθει. Οπότε ελάχιστα πράγματα. Πραγματικά η θέα είναι φοβερή. Δηλαδή κάθεσαι εδώ πέρα, κάνεις μπάνιο και βλέπεις τη θέα έξω. Δείτε πόσο όμορφα φαίνεται. Ανοίγεις και εδώ πέρα να έχεις θέα. Και το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Πάνος φυσικά έχει τρελαθεί με τα story, έχει πάει να βγάλει το οτιδήποτε μπορεί. Εδώ πέρα θα κοιμόμαστε και θα είναι φοβερά. Ντρέπομαι και να το χαλάσω. Καλησπέρα! Καλησπέρα, παιδιά! Πρώτη μέρα σήμερα στις Μαλδίβες. Είναι φοβερά. Κοιτάξτε τις water villa ακριβώς πίσω μας. Ένα από αυτά είναι και το δωμάτιά μας. Αυτό ακριβώς εκεί. Είναι το δικό γενικά μας. Δεν παίζεται εδώ πέρα η φάση. Είναι πολύ όμορφα. Τα νερά. Ο κόσμος, ενώ δηλαδή το προσωπικό που δουλεύει εδώ πέρα. Είναι πολύ όλοι ευγενικοί να σε εξυπηρετήσουν, να σου τα δείξουν στα μάτια. Είναι ένας επίγειος παράδεισος που ονομάζεται Μαλδίβες, τέλος. Είναι βέβαια τσιμπημένα, δηλαδή με budget θα έρθετε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνεις και είναι έτσι. Ναι, αυτό συνέχεια είναι ταξίδι ζωής. Και μεγάλη ταλαιπωρία για να έρθεις. Είναι, ναι. Εμείς αλλάξαμε τρία αεροπλάνα και ένα υδροπλάνο. Τέσσερα να μου βάλεις και το Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ναι, ναι, αυτό το λέω. Τρία αεροπλάνα και ένα υδροπλάνο. Α, ναι, ναι. Σωστά. Τρία αεροπλάνα και ένα υδροπλάνο. Οπότε ήταν μεγάλη η ταλαιπωρία μας, η κούρασή μας. Αλλά άξιζε τον κόπο γιατί βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο προορισμό. Ειδικά για honeymoon. Είναι από τους καλύτερους προορισμούς τους οποίους το μπορεί ένα ζευγάρι να επιλέξει. Ειδικά οι Έλληνες επιλέγουν Μαλδίβες αγκωτό. Ναι, γιατί είναι κάτι στα δικά μας νερά, στα δικά μας συνηθισμένα. Ωραίες παραλίες, ωραίος κόσμος. Οπότε γενικά ήταν κάτι πολύ. Ήταν εύκολη απόφαση βασικά για μας. Εμένα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα να κάτσω όλες τις 10 μέρες που έχουμε στις Μαλδίβες, αλλά ο Παναγιώτης δεν ήθελε. Ήθελα να πάμε και σε έναν επόμενο προορισμό, αλλά δεν θα πω κάτι γιατί είναι για άλλο βλογάκι. Οπότε μετά θα μας δείτε εκεί. Φυσικά από Μαλδίβες θα πάμε στον προορισμό μας το νέο. Ήθελε οπότε να μην του χαλάσω το χατήρι. Έπειτα είμαστε και κάπου κατά εδώ, οπότε είναι πιο εύκολο να πάμε εκεί. Οπότε είπαμε να το συνδυάσουμε κάπως έτσι. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Δείτε εδώ πέρα πόσα δέντρα, φυτά, δηλαδή είναι μπανανιές. Καρυδιές, πώς λέω. Τα πάντα, όχι βρε καρυδιές, είναι, πώς το λένε. Α, ναι, μπράβο, καρυδιές. Αλλά εγώ κατάλαβα το άλλο το καρύδι. Ναι, είναι coconut. Coconut milk. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Γενικά περπατάς και βλέπεις άμμο, δέντρα. Είναι λίγο τροπικό έτσι, πολύ ωραίο το κλίμα. Τα νερά δεν παίζονται. Ακόμα είναι καρχαριάκι δεν ζεστά, έχουμε δει βέβαια. Αλλά όχι και, να, και χάλια. Είναι ζεστά, είναι ζεστά, ναι, ζεστά, είναι πάντα ζεστά. Και τώρα ξεκινάει δηλαδή η καλύτερη τους περίοδος η τουριστική από τον Οκτώβριο. Ακριβώς, Οκτώβριο με Μάρτιο, είναι πιο τουριστική. Γενικά τώρα αρχίζει ο καιρός και ανοίγει, φεύγουν οι μουσώνες. Οπότε γενικά, άμα θέλετε να δείτε τις Μαλδίβες σε ένα κομμάτι το οποίο να μην βρέχει συνέχεια και να μην έχει συνέχεια αυτή τη συνέπεια. Μετά τον Οκτώβριο οπωσδήποτε. Θα έρθετε από μέσα Οκτώβριο και μετά. Το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδος. Θα βρέχει κάθε μέρα. Μπορεί και όλη εντάξει, είναι, οι μπόρες είναι μικρές, είναι δεκάλεπτες, αλλά και πάλι αρκεί να σου κάνουν ας πούμε, τη ζημιά. Οπότε καλύτερα να επιλέξετε Οκτώβριο με Μάρτιο, αρχές Απριλίου, Μάξ είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς στις Μαλδίβες. Είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει γενικά τη θρησκεία του, είναι μουσουλμανικός,
ο οποίος, ας πούμε, μας είπαν στο αεροπλάνο ότι αν έχετε σκοπό με πορνογραφικό υλικό να κουβαλήσετε και γενικά οτιδήποτε χημικά και αυτά απαγορεύονται και διώκονται ποινικά. Οπότε γενικά θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή γενικά όσον αφορά τους τουρίστες. Γενικά αυστηροί και είναι αυστηροί πάρα πολύ, ναι. Καθώς οι περισσότερες πτήσεις για τις Μαλδίβες έρχονται από το Κατάρ ή από το Ντουμπάι. Και γενικά θέλουν και PLF. Πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή ακόμα και μετά τον COVID δεν θέλουν το PLF. Είναι πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή ζητούσαν ακόμα και πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σωστό. Ενώ δεν ζητάνε πουθενά πλέον. Πλέον, ναι. Και ζητούσαν, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είναι δηλαδή. Τα πάντα όλα. Πού μένεις, πότε φεύγεις. Με ποια εταιρεία, αριθμό πτήση. Τα πάντα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και στο στρατό, δεν είσαι προβλεπέ. Δηλαδή όπως πρέπει με το. Με το PLF σου, με το. Ναι, τα θέλω όλα. Σωστά. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να μπεις. Δεν πάει να έχει 1000 ευρώ το εισιτήριο και 2000. Δεν πρόκειται να μπεις με τίποτα. Με τίποτα. Οπότε δεν... πρέπει να προσέχουμε γενικά λίγο. Να με αυτά μεταφέρεστε. Να, όντως. Γενικά υπάρχουν στο νησί 3-4 σημεία τα οποία περνάνε αυτά τα λεωφορεία, ας πούμε, τα μπάκι και τα παίρνεις για να σε μεταφέρνουν. Γιατί το νησί θέλει γύρω στη 1,5 ώρα να το περπατήσει ολόκληρο. Δείτε και πάλι εδώ ωραίο τοπίο. Γενικά και είναι κάτι ακόμα για Μαλδίβες. Άντε, θα πάρετε οπωσδήποτε τουλάχιστον πλήρη διατροφή. Ναι, μην δεν συμφέρει αλλιώς. Είναι ένας ακριβώς προορισμός γενικότερα. Αλλά μην το φοβηθείτε και λέτε δεν πειράζει. Θα πάρω μόνο πρωινό για να σας βγει πιο φθηνά το πακέτο εξ αρχής. Παιδιά, δεν συμφέρει. Θα σας βγει τριπλάσιο το ποσό εν τέλει. Είναι πολύ ακριβώς προορισμός. Και αυτά που θα τρώτε εδώ πέρα στο νησάκι, γιατί θα είσαστε μόνο στο νησάκι, μόνο στα local εστιατόρια και τα ρεστοράν. Τα οποία κοστίζουν. Είναι έξω πραγματικές. Για μια Coca-Cola 330 ml μπορεί να δώσετε και 7 ευρώ και 6 ευρώ. Οπότε θα, να πάρετε οπωσδήποτε, πλήρη διατροφή. Ναι, ή πλήρη διατροφή, all inclusive που έχει all και κάποια άλλα πακέτα. Εντάξει, είναι και τα κοκτέιλ και τα ποτά. Okay. Ναι, εντάξει, αλλά... άμα κάποιος έχει σκοπό να έρθει και να πιει, αλλά σίγουρα αυτό αξίζει. Σίγουρα πλήρη διατροφή. Ναι, δεν αξίζει. Γιατί αυτά τα 1000 ευρώ π.χ. που θα γλιτώνατε θα το δώσετε πάρα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό, γιατί είναι ένας προορισμός ο οποίος τσούζει, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν σας αφήνουμε, θα σας δείξουμε και άλλες εικόνες από τα τροπικά δάση εδώ πέρα που είμαστε. Και πάμε να εξερευνήσουμε λιγάκι και ραντεβού στο βραδινό. Και εδώ βλέπουμε το διάσημο Sandbank, το οποίο είναι... βρέχεται και από τις δύο πλευρές με νερό. Δείτε πόσο όμορφο είναι και πάμε να πλησιάσουμε πιο κοντά για να το δούμε. Και βρισκόμαστε στο Laguna Bar. Είναι μπροστά στη θάλασσα η μία από τις τρεις πισίνες που έχει το Κουραμάθι με μία κούνια εκεί πέρα. Και πάμε να το εξερευνήσουμε λίγο πριν πάμε για φαγητό. Ήρθαμε από το μπουφέ με τα καλούδια και τσούρος. Έτοιμοι με θέα θάλασσα. Και πάμε να απολαύσουμε το βραδινό μας. Καλημέρα, ημέρα δεύτερη στον Επίγειο Παράδεισο. Λοιπόν, περάσαν και κάτι ψάρια μεγάλα πριν και τα χαζεύαμε. Δείτε πόσο ακριβώς βγαίνουμε από το δωμάτιό μας για να κατευθυνθούμε πίσω από εκεί για να πάμε για το πρωινό. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα, μαγευτικά. Ο βυθός είναι φοβερός, τα ψάρια και τα χρώματα που βλέπουμε είναι το κάτι άλλο, πραγματικά. Ελπίζω να βουτήξω και αργότερα. Δείτε εδώ ψαράκια, δείτε εδώ χρώματα. Απίστευτο. Φοβερό πρωινό, δεν μπορείτε να πείτε. Με θέα εδώ. Δεν καθίσαμε στον ήλιο γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Και καλή μας όρεξη.
ήρθαμε σε μια διαφορετική τοποθεσία από αυτή που είμαστε. Χαίρετε, παιδιά. Δείτε βασικά πόσο όμορφα είναι. Φανταστικό μέρος. Είναι, η αλήθεια είναι. Θέλω να δω αν έχει και ψαράκια εδώ. Α, δείτε ένα κοπάδι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά έχει κοπάδι με ψάρια εδώ κάτω. Και βασικά είναι και πολλά. Δείτε εδώ πώς φαίνονται. Έχει παντού ψαράκια στις Μαλδίβες γενικά και διάφορων ειδών. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Και σίγουρα θέλουμε να δούμε τώρα πώς είναι και ο υπόλοιπος βυθός. Και κλείσαμε να κάνουμε την Τρίτη που θα είμαστε εδώ πάλι. Να κάνουμε αυτό το υποβρύχιο που σε πάει από κάτω για να δούμε το βυθό. Παιδιά, ξεκίνησε μια μπόρα. Εντάξει, μας είπαν ότι βρέχει συχνά. Η Βάσο όμως από το έτη μέσα στην πισίνα. Εδώ βλέπετε καθώς η water villa μας. Βλέπετε καθώς η water villa μας είναι πάνω ακριβώς στον ωκεανό. Με σχέση δηλαδή κάποιες άλλες που δεν είναι. Έχει πάντα σχεδόν κύμα. Ναι. Και εντάξει, έχεις φοβερή θέα. Αλλά δεν μπορείς να μπεις. Μπαίνεις με δικιά σου ευθύνη. Καθώς έχει και κόκκινη σημαία. Οι παραλίες χωρίζονται σε 4 βασικά χρώματα. Το κόκκινο είναι το πιο απαγορευτικό. Είναι ο μπουφές από το ξενοδοχείο μας, τεράστιος, σου κάνουν και επιτόπου άμα θέλεις κάποια πιάτα. Και έχει πάρα πολλά πράγματα. Και από εδώ και από εδώ. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Σας αφήνουμε να γεμίσουμε και εμείς τα πιάτα μας και να πάμε σιγά σιγά. Γεια σας από το υπέροχο δωμάτιό μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στις Μαλδίβες έχει ήλιο. Να σας δείξω το μέρος που είμαστε. Δείτε πόσο όμορφα. Εντάξει, το συζητώ. Έχουμε και water villa με πισίνα φυσικά. Και κατεβαίνουμε από τα σκαλιά. Εδώ πέρα μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι το κάνουν. Απλά σου λέει εκεί πέρα ότι δεν επιτρέπεται να πας μέχρι ένα σημείο και μετά μπαίνεις με δική σου ευθύνη, καθώς μπορείς να δεις ό,τι υπάρχει στο βυθό. Εμείς τώρα ετοιμαστήκαμε για φωτογράφηση. Πάμε στις water villa τις ξύλινες να δούμε πώς είναι. Να και ο κούκλος μας εδώ, τον έχουμε. Και πάμε να δούμε τις ξύλινες water villa και να βγάλουμε και φωτογραφίες. Καθώς η μέρα μας σήμερα έχει και άλλα πράγματα, ελπίζουμε να έχει και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα για να πάμε πάλι στο sandbank για να το δούμε. Μεσημεριανό, εδώ με θέα θάλασσα και τις βίλες και είμαστε έτοιμοι να φάμε
και να εξερευνήσουμε λίγο αργότερα τον τομέα ένα. Και ένα και καρχαριάκι που θέλαμε να δούμε. Ορίστε. Ήρθαμε και στην Κούνια, τη famous εδώ πέρα στο Κουραμάθι. Εδώ πέρα είναι που ήρθαμε, είναι της υποδοχής. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φοβερά, ήρθαμε για φωτοσούτινγκ. Και το βραδινό μας. Καλή όρεξη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτη τελευταία μέρα σήμερα στις Μαλδίβες. Με βλέπετε και ακόμα φωσκιωμένη γιατί τώρα ξυπνήσαμε. Η ώρα είναι 6.30 το πρωί. Θέλουμε να πάμε νωρίς για πρωινό σήμερα. Γιατί έχουμε κανονίσει να πάμε με το Σέμι σαν πάρει να έχουμε το πυθό. Ήδη και ένα βράδυ τόξο βγήκε από εδώ. Έβρεχε το βράδυ από ό,τι καταλάβαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο ήλιος έχει αρχίσει να βγαίνει. Πράγμα σπάνιο. Κόψες μέρες που είμαστε εδώ, ο ήλιος δεν έχει φανεί τέτοια ώρα το πρωί. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, αξίζει να έρθετε στις Μαλδίβες. Μην ακούτε αυτό που λένε ότι είναι πολύ mainstream, που είναι πάντοτε το ίδιο και τέτοια, δεν ισχύει. Βλέπεις άλλα πράγματα, πραγματικά βλέπεις άλλα πράγματα. Βλέπουμε δελφίνια από το δωμάτιό μας. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι κοπάδι, δείτε τα, είναι φοβερά. Και έλεγα πως δεν είδαμε. Κι όμως Να τα τα μορφάκια. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Πραγματικά πανέμορφα. Εδώ δέντρα, παραλία, είτε και ένα πουλί. Το συγκεκριμένο όπου πάμε είναι λες και μας ακολουθεί. Γεια σου γλυκούλη! Πολύ ωραία. Εδώ είναι μέσα στα κοχύλια, άμμος, πανέμορφα. Μαλδίβες, δεν το συζητώ, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Καλημέρα! Τελευταία μέρα στις Μαλδίβες. Βλέπετε, έχει πιάσει μπόρα. Έχουν γίνει το πάντα μουθηκεμά. Εντάξει, αυτά είναι εδώ πέρα, το ξέραμε. Τώρα τελειώνει ο μουσόνος, οπότε είναι λίγο λογικό να έχει λίγο κακοκαιρία. Πάλι καλά που είδαμε καλές μέρες. Ελπίζουμε μετά να κοπάσει όσον αφορά εμάς. Τώρα μόλις ξυπνήσαμε και θα πάμε στο πρωινό να φάμε. Καθίσαμε για το πρωινό μας με θέα τη θάλασσα, τη λίμνο θάλασσα βασικά από αυτή την πλευρά και καλή μας όρεξη. Έτοιμος για αναχώρηση. Έτοιμος. Παρόλο που δεν θέλουμε και θέλουμε να μείνουμε εδώ. Δύσκολη αναχώρηση. Δύσκολη αναχώρηση, όχι μόνο γιατί μας αρέσει το δωμάτιο και γενικά μας άρεσαν οι Μαλδίβες, αλλά γιατί και ο καιρός είναι λίγο κάπως, βλέπετε έχει αρκετό κυματάκι. Εντάξει, πιστεύω θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε σόι στο Μάλε για να πετάξουμε. Και τα υπόλοιπα, δεν θα σας πούμε κάτι άλλο, μόνο τα τελευταία πλάνα από το νησί. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε από το νέο μας προορισμό. Καθίσαμε για ένα τελευταίο κοκτέιλάκι στην πισίνα πριν την αναχώρηση στο Laguna Bar. Έτσι λίγο να δούμε ξανά το μέρος, γιατί ό,τι βλέπετε δεν θέλουμε να φύγουμε. Οπότε θα εκμεταλλευτούμε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι να έρθει η ώρα.
από τις Μαλδίβες και εμάς. Γεια!